Η ώρα των τελών κυκλοφορίας έφτασε. Μένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρσι και καθορίζονται ανάλογα με τα κυβικά για τις μηχανές και για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στη χώρα μας μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2010. Για τα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2010, ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας γίνεται με βάση τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Τα τέλη κυκλοφορίας κυμαίνονται από 22.230 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν έως το 2000, από 22.260 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2001 έως το 2005, από 22.380 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2006 έως το 2010. Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, βάσει των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Για να εκτυπώσετε τώρα το ειδοποιητήριο στο οποίο αναγράφεται ο κωδικός για την πληρωμή των τελών, θα πρέπει να εισέλθετε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Στην υπηρεσία προς τους πολίτες επιλέξτε την ένδειξη οχήματα, συμπληρώστε τον αφημί που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, συμπληρώστε το έτος τελών κυκλοφορίας, κάντε κλικ στο πεδίο αναζήτηση και τέλος επιλέξτε εκτύπωση όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιτυχής αναζήτηση. Η κυβέρνηση επιδιώκει να επαναλάβει την περσινή εισπρακτική επίδοση από τα τέλη κυκλοφορίας. Τα δημόσια έσοδα από τα τέλη του 2018 σημείωσαν αύξηση 3,38% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στο 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ από 1,11 δισεκατομμύρια το 2016. Η εξόφληση των τελών θα γίνει παραδοσιακά έως το τέλος του έτους και αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος.